Έχουν γίνει διάφορα μέσα στη νύχτα εδώ στην Αθήνα. Θα τα δούμε τώρα. Θα μας βοηθήσει η Αναστασία Σταθούλη. Είχαμε και εμπειρισμό αυτοκινήτων. Τα βλέπεις εδώ στην Κεσαριανή. Στην Κεσαριανή. Χρήστος Χατζημής είναι σε ένα θέμα το οποίο πιστεύουμε να βάλει μπρος και την ιστορία του μετρό Θεσσαλονίκης, να τελειώσουμε δηλαδή και ειδικά με το σταθμό Βελιζέλου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Αναστασία. Αναστασία, καλημέρα. Πες μας πού είσαι και τι συμβαίνει εκεί, μάλλον τι συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καλημέρα. Μπριστική επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σε αντιπροσωπή αυτοκινήτων που βρίσκεται επί της λεωφόρο Ημιτού. Από την επίθεση πέστησαν 6 οχήματα. Όσο και που έσπευσαν στο επίθεση με Μολότοφ από ομάδα ατόμων που βγήκε από την Πανεπιστημίουπολη. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον φύλακα της αντιπροσωπείας, ο οποίος έχει τραυματιστεί ελαφρά. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου, ενώ να πούμε πως αυτή είναι η τρίτη φορά που η συγκεκριμένη αντιπροσωπεία δέχεται εμπριστική επίθεση. Και όσοι κάτοικοι εδώ της περιοχής περνάνε την τελευταία ώρα τουλάχιστον που βρισκόμαστε εδώ, περνάνε, μας λένε πάλι έγινε το ίδιο, ανησυχούν, ναι, αναρωτιούνται γιατί αυτή η αντιπροσωπεία, έχει την ατυχία να είναι πάρα πολύ κοντά στην κεντρική πύλη της Πανεπιστημίουπολης και πάρα πολύ κοντά, ακόμα πιο κοντά, στα ΜΑΤ. Στη Δημηρία των Και είναι κατά κυριολεξία στη μέση. Δηλαδή είναι στόχος. Είναι η τρίτη φορά, νομίζω, που έχει δεχτεί επίθεση. Και ο άνθρωπος κάθε φορά ασφαλίζει τα αυτοκίνητα και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Και μετά, Αναστασία, συνεχίστηκαν τα επεισόδια μετά την εμπριστική επίθεση. Μας ακούει η Αναστασία? Λοιπόν, μάλιστα, να πούμε ότι μετά είχαμε και άλλα επεισόδια. Βγήκαν δημιουργίες εκεί στην περιοχή. Είχαμε επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ. Είχαμε κρότου λάμψης και συνεχίστηκαν τα περιστατικά. Ανάλογα περιστατικά είχαμε και στη Θεσσαλονίκη. Χρήστο, και εκεί είχαμε επιθέσεις, έτσι, μέσα από το Αριστοτέλειο στη δημιουργία των ΜΑΤ. Ναι, γύρω στις 2 και 20 τα ξημερώματα, αντιεξουσιαστές οι οποίοι είχαν πάρτι εκείνη την ώρα σε κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βγήκαν από τους χώρους του Πανεπιστημίου και πέταξαν Μολότοφ στη δημιουργία των ΜΑΤ στην οδό Εγνατία. Είχαμε ανταπόδοση από τους αστυνομικούς με χημικά και κρότου λάμψης. Έγιναν 4 προσαγωγές, δεν έγιναν όμως συλλήψεις. Μάλιστα.